πάσχουμε από φιλολογικά μαθήματα. Και έχει κατεύθυνση φιλολογική κατάρρευση. Η τρίτη ηλικία που έχει κατεύθυνση, τι θα γίνουν αυτά τα παιδιά. Τι θα γίνουν. Κοντεύει, έχει περάσει ένας μήνας. Πότε θα συμπληρώσουν τα κενά τους. Και ακόμα δεν ξέρουμε αν θα έρθουν. Θα έρθουν τη Δευτέρα. Μας λένε ότι να περιμένουμε μέχρι τη Δευτέρα. Ίσως τη Δευτέρα μας πούνε την Πέμπτη. Θα περάσει και η επόμενη εβδομάδα. Δηλαδή, λυπάμαι για αυτά που λέω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Με μείον 8 καθηγητές και χωρίς φιλόλογο, παραμένει από την αρχή της σχολικής χρονιάς στο Γυμνάσιο Λύκειο Καλλιθέας του Δήμου Ανδρίτσενας Κρεσθένων, τη στιγμή που διαθέτει ένα από τα πλέον σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα σχολικά κτίρια της Πελοποννήσου. Παρά το γεγονός ότι γονείς και μαθητές έχουν απευθύνει επανειλημμένως έκκληση στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το πρόβλημα δυστυχώς παραμένει, αφού στην απάντηση που έλαβαν αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι δεν υφίσταται πλεόνασμα καθηγητών, συνεπώς θα επιχειρηθεί η κάλυψη του κενού με υποχρεωτική μετακίνηση καθηγητή από άλλο νομό σε επίπεδο περιφέρειας. Σε διαφορετική περίπτωση θα περιμένουν να πληρωτεί, ο οποίος δύσκολα θα μπει στην αίθουσα πριν από τον Νοέμβριο. Κάθε χρόνο έχουμε πρόβλημα εδώ πέρα με τους καθηγητές. Φέτος το πρόβλημα είναι πάρα πολύ έντονο. Έχουμε κάνει μεγάλες προσπάθειες, έχουμε κινηθεί στους πάντες, μέχρι και την περιφέρεια έχουμε φτάσει και έχουμε καταλήξει να φέρουμε κάποιους καθηγητές εδώ πέρα, αλλά μας λείπουν οι φιλόλογοι, που είναι το βασικό, είναι πολλά μαθήματα σε αυτή την κατεύθυνση και τα παιδιά δεν έχουν φιλόλογους. Έχουμε τρέξει παντού, δεν έχουμε πάρει απάντηση από κανέναν ακόμα τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Γιατί εμείς δεν είμαστε Έλληνες πολίτες, δεν φορολογούμαστε. Για ποιο λόγο, ποιος θα μας απαντήσει τέλος πάντων πότε θα έρθουν αυτοί οι φιλόλογοι να κάνουν τα παιδιά κανονικά μάθημα. Έχουμε τόσα προβλήματα. Είμαστε ορεινά. Τα παιδιά έχουν τεράστια προβλήματα. Μέχρι χθες πληρώναμε τις μεταφορές από την τσέπη μας να έρθουν. Και έχουμε και αυτά τα σοβαρά προβλήματα. Ποιος θα μας απαντήσει τέλος πάντων σε αυτό το θέμα. Όπως βλέπετε, έχουμε 70 μαθητές. Έχουμε ένα σχολείο που πιστεύω ότι είναι από τα καλύτερα στον νομό. Και δεν έχουμε καθηγητές. Μας διαβεβαιώνουν ότι το σχολείο δεν θα κλείσει. Αλλά με τη λογική αυτή, όταν δεν έρχονται καθηγητές. Είναι αναμενόμενο ότι το σχολείο θα κλείσει. Θέλω να πω ότι θα κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες, θα κάνουμε σοβαρές κινητοποιήσεις. Μήπως καταλάβει η πολιτεία, καταλάβει το πρόβλημα το δικό μας. Το πρόβλημά μας είναι ότι δεν έχουμε καθηγητές για τα παιδιά. Δηλαδή, με αυτή τη λογική, όπως είπα, θα κλείσει το σχολείο. Εγώ θα απευθυνθώ στον Υπουργό. Ξέρω την ευαισθησία του για τα παιδιά. Αυτή τη στιγμή μας έχουν χωρίσει σε τρεις τομείς: Ανδρίτσανα, Καλλιθέα, Κρέσθενα. Δεν μπορεί τα παιδιά της Κρέσθενας και της Ανδρίτσανας να έχουν από 5 φιλόλογους και τα δικά μας να μην έχουν καθόλου. Δηλαδή δεν είναι δικά μας παιδιά αυτά. Δεν είναι της κοινωνίας παιδιά. Δηλαδή τι θα γίνει, θα τα χαράξουμε σε. Θα αρχίσουμε να κάνουμε ρατσισμό. Για όνομα δική της Παναγίας. Παρακαλώ πολύ τους υπεύθυνους. Περιφέρεια. Η δευτεροβάθμια. Θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες τους. Πώς γίνεται η Κρέσθενα να έχει 5-6 φιλόλογους, η Ανδρίτσανα το ίδιο, και εμείς τουλάχιστον 2. Να ξεκινήσουν τα παιδιά μας να προχωρήσουν. Το σχολείο διαθέτει 11 αίθουσες, εργαστήρι πληροφορικής, εργαστήρι τεχνολογίας, εργαστήρι φυσικής, ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα αγγλικών, αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων, κοινόχρηστο χώρο και άνετη αίθουσα καθηγητών. Ενώ παράλληλα είναι εξοπλισμένο με διαδραστικούς πίνακες και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Εγώ έχω διπλό ρόλο. Είμαι μητέρα και υπάλληλος εδώ σε αυτό το σχολείο, είμαι καθηγήτρια 10 χρόνια. Μόνο θέλω να ρωτήσω, γιατί δεν επανδρώνεται αυτό το σχολείο, είμαι 10 χρόνια εδώ και το βλέπω κάθε αρχή της χρονιάς, ένα σχολείο που έχει αυξητική τάση παιδιών, περισσότερα παιδιά. Σιγά σιγά μεγαλώνει το πλήθος των παιδιών που είναι εδώ και βέβαια. Θα είδατε και τις εγκαταστάσεις που έχουμε και τα πάντα διαθέτουμε. Μόνο αυτή την απορία έχω. Και πάντα είχα την απορία γιατί το χωριό το οποίο είναι φανταστικό κατά τα άλλα, με άδειες οικοδομές, η πολιτεία το γράφει στα παλιά της παπούτσα. Γιατί εμείς το πληρώνουμε χώρους όπως πληρώνει ο κάθε Έλληνας. Και δεν έχουμε από την πολιτεία τις ίδιες έτσι ανταποδόσεις σε όλα τα επίπεδα. Είναι κρίμα να μην ρίχνουν μια ματιά και σε εμάς. Δεν ζητάμε κάτι, δεν ζητάμε να μας κάνουν κάποια χάρη, ζητάμε το δικαίωμά μας, τα παιδιά μας να μορφώνονται. Να υπάρχουν καθηγητές, τίποτε άλλο. Ο διευθυντής του σχολείου, Νίκος Καπένης, μίλησε στην Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση για την διαμορφωθήσα κατάσταση,
τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι ειδικά για τους μαθητές του Λυκείου, που στο τέλος της χρονιάς θα κληθούν να δώσουν πανελλήνιες, έπρεπε να υπάρχει ειδική μέριμνα. Ξεκίνησε καλά, με την έννοια ότι υπήρχαν πολλά κενά συναδέλφων. Σταδιακά η δευτεροβάθμια διεύθυνση υλείας κάλυψε αρκετά κενά. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα το μεγάλο εστιάζεται στην έλλειψη, στην παντελή έλλειψη φιλολόγων. Χρειάζομαι τρεις, δεν έχω κανέναν. Και το πρόβλημα περισσότερο είναι οι κατευθύνσεις και ειδικά η θεωρητική κατεύθυνση της ΓΑΜΑ Λυκείου, όπου τα παιδιά θα δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις στο τέλος της χρονιάς και δεν γίνεται μάθημα. Χθες επισκέφθηκα τον κύριο Προϊστάμενο, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον πύργο, και τηλεφωνικά μιλάμε, ο οποίος με διαβεβαιώνει ότι κάνει προσπάθειες να λύσει το πρόβλημα από κοινού με την περιφέρεια.